Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύχθηκε ο Δήμος Γιάννου. Κοντά μου απόψε στο στούντιο βρίσκεται ο Δήμαρχος Γιάννου, ο κύριος Παύλος Μπαρητάκης, για να συζητήσουμε για αυτό το πολύ πολύ σοβαρό θέμα που δοκιμάζει το Δήμο σας και όχι μόνο. Καλησπέρα σας αρχικά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κυρία Σαλαπάτα, καλησπέρα στους συνεδριαστές σας. Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο τηλεγραφικά τι σημαίνει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ναι. Κοιτάξτε, με βάση το πρόβλημα το οποίο έχουμε και ποιο είναι αυτό, η δυσκολία στην ομαλή υδροδότηση καταρχήν της ίδρευσης και της άρδευσης των οικισμών των περιοχών του Δήμου Βιάννου, ζητήσαμε και κηρυχθήκαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό για ποιους λόγους? Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία σε κάποια υδροαδευτικά έργα, όπως είναι να ανορίξουμε μια νέα γεώτηση, να επεκτείνουμε ένα δίκτυο ίδρευσης ή άρδευσης εφόσον το νερό δεν επαρκεί, που θέλει υπό ομαλές συνθήκες κάποια διαδικασία 7, 8, 9 μήνες η διαδικασία της προκήρυξης τέτοιων έργων, και από την άλλη να μπορέσουμε να λάβουμε χρηματοδοτήσεις, διότι μπορεί να διαπιστώνουμε το πρόβλημα, μπορεί να έχουμε κάποια άμεση λύση, αλλά εάν δεν πάρουμε μια έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο ή από την περιφέρεια, όποιος φορέας μπορεί να στηρίξει μια τέτοια πρωτοβουλία, δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε τα έργα αυτά. Ωστόσο, αυτή η έκτακτη ανάγκη έχει ισχύ ενός μήνα. Τι προλαβαίνει να κάνει ένας Δήμος μέσα σε ένα μήνα? Τίποτα. Κοιτάξτε, η κήρυξη τώρα πλέον γίνεται για ένα μήνα. Αυτό όμως παρατείνεται. Δηλαδή, πριν τη λήξη της έκτακτης ανάγκης, ζητάμε παράταση και η Γενική Γραμματεία, εφόσον συνεχίζουν να υπάρχουν τα προβλήματα αυτά, θα συνεχίσουμε να έχουμε. Άρα, ο σκοπός είναι να έχουμε σε έκτακτη ανάγκη μέχρι τέλος του χρόνου, που ισχύουν και τα μέτρα τα οποία έχουμε ήδη λάβει ως Δήμος Βιάννου από το Μάρτιο του 2024. Άρα, ο ορίζοντας της έκτακτης ανάγκης των Δήμων μας θα είναι τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο του 2024 και βλέπουμε. Γιατί τα πράγματα θα ενταθούν, δεν θα ομαλοποιηθούν, θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάτε, κυρία Σαλαπάτα, ότι έχουμε τουριστική περίοδο τώρα. Από τις 15 Ιουλίου μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου θα υπερδιπλασιαστεί ο πληθυσμός, οι ανάγκες σε ίδρυυση. Έχουμε τους επισκέπτες, τους κατοίκους της Βιάννου, οι οποίοι εργάζονται στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές και επισκέπτονται τους μήνες αυτούς στην περιοχή. Έχουμε τους τουρίστες. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια αυξημένη ανάγκη, ειδικά στον τομέα της ίδρυυσης. Πόσες γεωτρήσεις χρειάζονται αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε άμεσα τρεις γεωτρήσεις. Τρεις γεωτρήσεις είναι επιτακτική ανάγκη να μπορέσουμε να ανοίξουμε στα σημεία που έχουμε εντοπίσει ότι έχουμε πρόβλημα για να καλύψουμε τις ανάγκες. Και έχουμε και κάποια χωριά που πρέπει να δώσουμε δίκτυα, νέα δίκτυα ίδρευσης, επειδή οι πηγές που ιδρευόταν έχουν στερέψει, και να μεταφέρουμε από κάποια άλλη γεώτρηση το νερό στους οικισμούς. Ποιοι είναι οι οικισμοί που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ενδεικτικά θα σας πω τον οικισμό του Βαχού αυτή τη στιγμή. Ακολουθεί ο οικισμός της Μέσης, ο οικισμός του Αγίου Βασιλείου. Πρέπει να ανοίξουμε γεώτρηση, δεν έχει νερό. Δηλαδή, η γεώτρηση που υδρευόταν έχει στερέψει. Πρέπει να ανοίξουμε καινούργια γεώτρηση. Στον Κόρνια έχει στερέψει η γεώτρηση. Έχουμε δηλαδή σε διάφορες περιοχές αρκετά προβλήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και το κομμάτι της ανανέωσης του δικτύου, του υδρευτικού δικτύου, διότι υπάρχει πρόβλημα, είναι πεπαλαιωμένο, υπάρχουν διαρροές, φαντάζομαι. Θα υπάρξει πρόνοια και γι' αυτό. Εκεί πάμε με προγράμματα, καταθέτουμε τις μελέτες, τις προτάσεις μας. Είναι κάτι άλλο το οποίο το σχεδιάζουμε. Έχουμε μελέτες και για την αντικατάσταση του δικτύου. Σαφώς και πρέπει να γίνει. Είναι όμως. Τα έργα αυτά απαιτούν μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις και είναι μόνο μέσα από προγράμματα, δυστυχώς. Εδώ μιλάμε για το έκτακτο, το άμεσο. Δηλαδή, για να δώσουμε λύση, ας πούμε, στο Βαχό, θέλουμε 3 χιλιόμετρα τουλάχιστον δίκτυο ίδρυυση να κάνουμε, να μεταφέρουμε το νερό από γεώτρηση. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοια πράγματα πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να λυθεί το πρόβλημα. Αυτά, γι' αυτό το λόγο δηλαδή, είναι η έκτακτη ανάγκη, για να μπορέσουν να λειτουργήσουμε και να λύσουμε τα έκτακτα γεγονότα που παρουσιάζονται, και βλέποντας, εμείς ανησυχούμε εάν έχουμε περαιτέρω μείωση κάποιων πηγών που ιδρεύουν μεγαλύτερους οικισμούς. Εκεί θα υπάρχει πρόβλημα, πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Μέχρι στιγμής, ας το πούμε, οριακά ναι μεν, αλλά το καλύπτουμε. Θα δούμε πώς θα πάει παρακάτω. Το παρακολουθούμε όμως η Σαλαπάτα καθημερινά. Ναι. Καθημερινά τα συνεργεία μας είναι έξω. Προσπαθούμε να αποκατεστούμε κάθε βλάβη που υπάρχει, να μην χάνεται νερό δηλαδή παρά την παλαιότητα. Έχουμε καθημερινά συνεργεία, προσπαθούμε να συντηρούμε τις δεξαμενές μας και ό,τι άλλο χρειάζεται. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και θερινή περίοδο, που είναι περίοδο πυρκαγιών, οπότε πρέπει να συντηρούμε και ένα δίκτυο δεξαμενών και να
προμηθεύσουμε νερό εφόσον παραστεί ανάγκη κατά την περίοδο αυτή που είναι η περίοδος του καλοκαιριού, του θεαρούς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή είναι πολλαπλό το ζήτημα του νερού που πρέπει να διασφαλίζουμε και να έχουμε για κάθε ανάγκη η οποία είναι πολύ παραγωγικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόνοια, είσαστε από τους πρώτους, αν όχι και ο πρώτος Δήμος που προχώρησε προμηνών σε έναν περιορισμό της κατανάλωσης ό,τι αφορά το αρδευτικό νερό. Εκεί τώρα τηρήθηκε καθολικά από τους παραγωγούς ή όχι? Τηρήθηκε όχι καθολικά. Και αυτό μας στεναχωρεί, διότι δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να στερήσουμε το νερό από κανένα. Το κάνουμε γιατί υπάρχει πρόβλημα και γιατί αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στη συνέχεια η ίδια η παραγωγή μας. Και είπαμε όχι σε δεύτερες καλλιέργειες. Mm-hmm. Πρώτον, είπαμε να περιορίσουμε το νερό στην άρδευση της ελιάς και να ακολουθούν η παραγωγή μας τα αρδευτικά δελτία που κάθε εβδομάδα εκδίδονται από τους επιστήμονες γεωπόνους της περιφέρειας Κρήτης. Κάποιοι το τηρούν, κάποιοι σε ένα βαθμό το τηρούν, κάποιοι άλλοι συνεχίζουν σαν να μην τρέχει τίποτα. Για αυτούς θα υπάρξει πρόστιμο? Κοιτάξτε, θα υπάρχει, προβλέπεται, διότι θα δούμε τα κυβικά της κατανάλωσης. Το πρόβλημα είναι ότι ενδεχομένως να φύγει νερό το οποίο δεν θα χρειαστεί και το οποίο όταν το θέλουμε δεν θα το βρούμε. Mm-hmm. Ας πούμε, η δεύτερη καλλιέργεια. Και διαμαρτύρονται σήμερα οι παραγωγοί μας και το βλέπουμε και ζητάνε αποζημιώσεις και ζητάνε ότι δεν μπορούν τα προϊόντα. Μάλιστα, κάποιοι είπαν να κάνουν και ξύδι τις ντομάτες κτλ. Αυτό το είπαμε, επειδή ξέρουμε ότι οικονομικά όλα τα τελευταία χρόνια είναι ασύμφορη μια δεύτερη καλλιέργεια. Το να συνεχίζουμε και να λέμε βάζω δεύτερη καλλιέργεια και μετά να λέμε ότι μα δεν βγαίνω, δεν μπορώ, καταστράφηκα, μπήκα μέσα, αλλά έχουμε καταναλώσει μια τεράστια ποσότητα νερού, η οποία τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο που θα θέλουμε να καλλιεργήσουμε, δεν την έχουμε, είναι ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να τιμωρήσουμε κάποιον, ούτε να στερήσουμε από κάποιον το εισόδημά του. Το κάνουμε για να τον προστατεύσουμε, να προστατεύσουμε το εισόδημα των παραγωγών που καλλιεργούν την ελιά, το λάδι δηλαδή, που είναι μια καλή χρονιά όπως διαφαίνεται μέχρι σήμερα, mm-hmm. να μπορέσουν να εξασφαλίσουμε το λάδι αυτό και να μπορέσουμε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο που έχουμε την καλλιεργική περίοδο, τα πρώιμα κυπευτικά, να υπάρχει το νερό να καλλιεργήσουν πάλι οι ίδιοι άνθρωποι. Αν το σπαταλήσουμε το καλοκαίρι σε καλλιέργειες οι οποίες δεν θα έχουν οικονομικά αποτελέσματα, το νερό αυτό δεν θα υπάρξει μετά. Αν δηλαδή στερέψει μια γεωτρία στα 600 μέτρα, δεν μπορούμε να την αντικαταστήσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να εφαρμηρώσουμε για να εισχωρήσει τη θάλασσα. Mm-hmm. Γι' αυτό βγάζουμε την αγωνία αυτή. Δηλαδή, η γεωτρία στον Κόρνη, ας πούμε, στα 350 μέτρα και έχει στερέψει, αυτή δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Γιατί αν πάμε παρακάτω θα βρούμε θάλασσα. Πρέπει να εμπλουτιστεί ο υδροφόρος ορίζοντας. Mm-hmm. Που σημαίνει πρέπει να πάμε το χειμώνα να βρέξει. Να... Σε σχέση τώρα με την πρόσφατη πυρκαγιά στο Κατοφύγι που κατέστρεψε και ένα μέρος του αρδευτικού δικτύου, με αυτό τι γίνεται? Είχα ζητήσει μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, αναβλήθηκε σήμερα λόγω της επίσκεψης του κ. Σταϊκούρα. Θα την κάνω αύριο. Έχω μια καταστροφή πραγματικά του αρδευτικού δικτύου. Θα πρέπει να έχω μια χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να το αντικαταστήσουμε άμεσα. Είναι και αυτά τα έκτατα, ξέρετε, που δεν μας στάνουν τα υπόλοιπα. Έχουμε και αυτό το γεγονός. Ευτυχώς η πυρκαγιά αυτή, και ευχαριστώ όλους που συνέδραμαν για να το αντιμετωπίσουμε, δημιούργησε ένα πρόβλημα στο αρδευτικό δίκτυο, το οποίο πρέπει να το αποκαταστήσουμε για να μπορέσουν να ποτίσουν οι άνθρωποι τις καλλιέργειές mm-hmm. τους. Θα το ζητήσουμε και πιστεύουμε να έχουμε μια τη χρηματοδότηση, τουλάχιστον από την περιφέρεια, ως πρώτη στήριξη. Το θέμα είναι και η πολιτεία και η κυβέρνηση και το Υπουργείο που αύριο θα στείλουμε το σχετικό αίτημα να ανταποκριθεί για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε. Να μπορέσουμε δηλαδή εκεί που χρειάζεται, εκεί που απαιτείται να παρέμβουμε άμεσα και με τις πιστώσεις εξασφαλισμένες να παρέμβουμε. Δεν θέλουμε την πίστοση μετά από 8 και 9 και 10 μήνες και 12 μήνες. Τη θέλουμε τώρα σε 15-20 μέρες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες εκεί που απαιτούνται. Τώρα, πέρα από το Δήμο Φεστού, πέρα από το Δήμο Βιάνου, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακριβώς λόγω λειψίδριας. Ναι, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι μιλήσαμε και σήμερα και μου ζήτησαν τι ακριβώς, πώς ακριβώς έκαναν το αίτημα, το διαδικαστικό, για να κάνουν κάτι αντίστοιχο, διότι υπάρχει πρόβλημα. Για ποιους Δήμους μιλάμε, κύριε Μπαριτάκη? Θα το ανακοινώσουν οι συνάδελφοι. Υπάρχουν όμως Δήμοι που ενδιαφέρονται, τουλάχιστον δύο Δήμους που εγώ μίλησα σήμερα με δύο συναδέλφους, που θέλουν να κηρυχθούν σε έκτακτη ανάγκη. Αλλά κοιτάξτε, είναι πολύ. Όλη η Ανατολική Κρήτη θα δείτε ότι θα πάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Το πρόβλημα είναι έντονο για όλους μας. Και δεν είναι ότι η έκτακτη ανάγκη μας δίνει το πρόβλημα.
τουλάχιστον. Εσάς διευκολύνει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την παράμετρο της γραφειοκρατίας και το θέμα των χρηματοδοτήσεων. Αν έχουμε κάποια χρήματα δικά μας, είτε εξασφαλίσουμε κάποιες πιστώσεις, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να λύσουμε το πρόβλημα όπου μπορούμε να το λύσουμε. Όπου μπορούμε να το λύσουμε. Τουλάχιστον την ίδρυψη. Διότι η προτεραιότητα σε αυτή την περίπτωση είναι ίδρυψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαρητάκη.